Αρχίζω σήμερα με τους κεφαλοκυνηγούς της ΠΟΕΔΗΝ, οι οποίοι έστειλαν πρόσφατα ένα έγγραφο στον Υπουργό Υγείας και ζητούν το κεφάλι μου απλά. Με την ΠΟΕΔΗΝ, σε ανίποπτο χρόνο, έχουμε εκκρεμίσει λογαριασμούς. Κοιτάξτε το πρώτο έγγραφο που έχετε στα χέρια σας, που είναι απάντηση δική μου στον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο, όπου αν δείτε το συνημμένο έγγραφο της ΠΟΕΔΗΝ, ζητά λοιπόν από τον τότε Υπουργό, στην ουσία ψέγει την πολιτική ηγεσία για την επιλογή που έκανε στο πρόσωπό μου για το Γενικό Νοσοκομείο Γόλ, ευθέως. Άρα, με άλλα λόγια, ζητά την κεφαλή μου. Το έγγραφό τους είναι 7 Δεκάτου του 2011. Σας διαβάζω μια πίθανη φράση της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΟΕΔΗΝ, που την υπογράφει ο κύριος Κούτσουμπέρης και ο κύριος Κασές, που ήταν την περασμένη εβδομάδα εδώ, ως ειδικός απεσταλμένος. Ο διοικητής θα έπρεπε με συμμάχους τους λιγοστούς εργαζόμενους που σε δυσμενείς συνθήκες με χαμηλούς μισθούς προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, να κινηθεί στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην εξόφληση των δουλευμένων πρόσθετων αμοιβών. Εμείς ως διοίκηση, και όχι εγώ προσωπικά, δεν είμαι μόνος εδώ, όλα αυτά επιμεληθήκαμε με όλα αυτά. Καλά, μέτρια, λίγο, αδιάφορο. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταστήσαμε δημόσιο φορέα και μάλιστα νοσοκομείο πλεονασματικό. Αυτά τα είπαμε τις περασμένες φορές. Καθιστώντας πλεονασματικό το νοσοκομείο, δεν είναι εκδήλωση, κοινωνική εκδήλωση για τσάι. Έχει να κάνει κάτι σημαντικό με την υπόσταση των εργαζομένων εδώ και τις θέσεις εργασίας των. Αυτοί λοιπόν καλούνται να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας των, οι οποίες κινδυνεύουν από την κρίση, γενικά. Όποιος σήμερα βάζει υπογραφές ότι θα διασωθεί, πρέπει να είναι σε άλλο σύμπαν. Η ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν το 2011, ως γνωστή κεφαλοκυνηγή, λένε κομψά στον κύριο Λοβέρδο, κύριε, κάνετε λάθος με τον υποφαινόμενο, εμένα και τον ομιλούντα. Απαντώ λοιπόν τότε στον Υπουργό και βέβαια θα διαβάσω το έγγραφο, όπου εκεί η ΠΟΕΔΗΝ με αναγορεύει σε ηγεμόνα. Υπάρχουν απίθανες εκφράσεις που μου αφορούν. Εδώ κυκλοφορούν κάτι απίστευτα πράγματα, Σουλεϊμάνο, Μεγαλοπρεπής κτλ. Πάμε για Σύρια, δηλαδή τουρκική, ας πούμε, έπρεπε. Απαντώντας λοιπόν στον Υπουργό τότε, του λέω για την ΠΟΕΔΗΝ. Η σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει την άγνοιά της για τα πεπραγμένα της παρούσας διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Αυτοί πυροβολούν ότι κινείται γενικώς, δεν ασχολείται. Εάν ενδιαφέρεται πραγματικά, είναι ευπρόσδεκτη για μια εκτενή παρουσίαση των επιδόσεων της παρούσας διοίκησης μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Ειδικότερα στην πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής υπάρχουν εκπλήξεις για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ, αρκεί να τις αντέχει τελίτσες. Εάν μεταφράζετε καλά αυτά που έγραψα εγώ, και θα σας το πω εγώ γιατί είμαι ορμοδιότερος να μεταφράζω τον εαυτό μου, είναι μια ευθεία πρόκληση, προσέξτε, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ να έρθει εδώ να της δείξουμε τα αμπελοχόραφά της. Είμαι σαφής? Αφού λοιπόν σήκωσα το γάντι, οι τύποι έχουν αφωνία. Το έγγραφό μου είναι 13 Δεκάτου του 2011. Και έχει πάει σε αυτούς. Άρα είμαι επικηρυγμένος. Και δεν ήρθαν στο Βόλο να τους δείξουμε για τη διαφθορά και την πάταξή της. Διότι έχει μια έκπληξη για την Εκτελεστική Επιτροπή. Όχι για το κοινό, όχι για τους υπόλοιπους, για τους ίδιους. Οπότε δεν τόλμησαν να περάσουν τα σύνορα. Πέρασαν τα σύνορα όταν οι ντόπιοι και εδώ μέσα οι κεφαλοκυνηγοί κάλεσαν τον κύριο Κασέ για να ξαναπαίξει το ίδιο έργο. Επιτροχάδιν, τι λέει η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, λέει τα εξής. Για μένα, ανακάλυψε πειθαρχικά παραπτώματα και το επέβαλε ποινή στέρησης αποδοχής ενός μήνα. Ξαναεργαζόμενο. Ποιος είναι αδιάφορο. Η δίωξη του Προέδρου, λένε Πρόεδρος, πρώην Πρόεδρος, είναι και πίσω στον χρόνο, αποτελεί αιτία πολέμου. Άρα, η ΠΟΕΔΗΝ αποφασίζει πότε είναι αιτία πολέμου εάν κάποιος εργαζόμενος διωχθεί πειθαρχικά. Χαρά στο πράγμα.
Δεν είναι η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία φορά. Ίσα ίσα μάλιστα. Μόλις αρχίσαμε. Ανακάλυψε λέει πειθαρχικά παρατώματα. Εγώ απέφυγα δημόσια πρόσκληση. Και τώρα και στην ΠΟΕΔΗ. Εάν τα ανακάλυψα, γιατί δεν δημοσιοποιούν το πειθαρχικό φάκελο. Με το σαπού. Επιτέλους. Ένας δεν μπορεί να πάρει αυτή την Αθήνη, να έχει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Να πει ορίστε, γιατί διώκουμε. Δεν το κάνουν, γυρίζουν στα κανάλια με φθηνή πραμάτια. Τώρα, βεβαίως και αυτή η γνωστή κεφαλοκυνηγή, το κεφάλι του διοικητή. Ωραία. Προσέξτε όμως τώρα, με κατηγορούν για ότι προκαλώ το δημοκρατικό αίσθημα. Σε ποιους δεν ξέρω, στο κοινό θα δείξει. Έχετε δύο επόμενα έγγραφα, μετά από αυτά που σας έχω δώσει, που είναι πειθαρχικές ποινές της προκατόχου, κυρίως Κουρτέλη, 7 Τετάρτου του 5. Σε έναν εργαζόμενο. Είναι σβησμένο το όνομα για ευάτους λόγους. Όπου του επιβλήθηκε του συγκεκριμένου το πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές 5 ημερών. Υπάρχει πρόσφατη δική μου απόφαση, πράξη διοικητή, η οποία είναι πειθαρχική ποινή, όπου υπάρχει η ποινή της στέρησης αποδοχών 10 ημερών. Αυτό που δεν φαίνεται στο έγγραφο είναι ότι πρόκειται για τον ίδιο υπάλληλο. Δεν φαίνεται γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάζω ονόματα στη δημοσιότητα. Πάμε τώρα στην ΠΟΕΔΗ. Για την ΠΟΕΔΗ, οι παλιές ποινές και οι πρόσφατες δεν παράγουν ζήτημα για το διοικητή του νοσοκομείου. Διότι προφανώς ανάμεσα στους εργαζόμενους υπάρχουν οι Πρετοριανοί και οι Πληβοί. Αυτή είναι η δημοκρατικότητα της ΠΟΕΔΗ και πώς αντιλαμβάνεται τα καθήκοντά της. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι άφαντος. Συμπληρώνουμε τώρα μισό χρόνο, δεν ξέρω, έχω χάσει τον λογαριασμό πια. Έτσι λοιπόν η κεφαλοκυνηγή, θέλω το κεφάλι μου, επειδή προκαλώ το δημοκρατικό αίσθημα, δεν ξέρω ποιανό. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στα πιο καθημάς. Δηλαδή, εδώ και 1,5 χρόνο έχει να παρουσιαστεί στην εργασία του. Όχι 1,5 χρόνο, έχω χάσει τον λογαριασμό, τουλάχιστον μισό. Και τώρα μπορώ να το πω. Ο ίδιος είναι προκλητικός, διότι πού ποντάρει. Ρισκάρει τη θέση του. Μην αρίσκω για να εργαζόμενο. Και μάλιστα τέτοια εποχή. Ας έχουμε δύο εκδοχές. Πιθανώς ο άνθρωπος να είναι πολύ εύκολος. Να μην τον ενδιαφέρει. Γιατί δεν υποβάλλει την παρέτησή του, να τελειώνει. Πιθανώς δεν είναι καθόλου εύκολος. Και έχει ανάγκες. Αλλά τι φέρεται να λέει. Εργαζόμενοι μου τα μεταφέρω. Θα φύγουν πρώτα αυτοί και μετά θα γυρίσω εγώ. Άρα πάρα πολλοί έχουν ποντάρει στην εκδίωξη αυτής της διοίκησης και το κάνουν με συνέπεια. Τρομακτική. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τους ενθαρρύνουν. Τους λένε μη φοβάστε, θα καθαρίσουμε εμείς για λογαριασμό σας ολονών αυτών των τύπων οι οποίοι είναι νοσταλγοί ελλημάτων και επιθυμούν την παλινόρθωση. Πάμε στα πιο καθημάς. Η υπόθεση Κυλικίου. Είναι αποκαλυπτικό ενός μηχανισμού τρομοκρατίας και εκμαυλισμού. Διαβάζοντας το έγγραφο, θα δείτε ότι ένα διευθυντικό στέλεχος παραδέχεται ότι του παρουσίασαν εκείνο το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το θυμάστε, που έχει παραποιημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφές, οι οποίες είναι επιλήψιμες, δηλαδή το αν είναι κινήσεις ή όχι. Ο συγκεκριμένος παραδέχτηκε ότι έβαλε την υπογραφή του. Παραδέχεται ότι παραβίασε διοικητική τουλάχιστον διαδικασία και εξηγεί τη στάση του λέγοντας ότι ένα από τα δύο μέλη του Συλλόγου των Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι καθοριστικός ποιος από δύο. Του παρουσίασαν αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο λέγοντάς του ότι είναι μια απλή ρουτίνα για να διευκολυνθεί ο Σύλλογος. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος λοιπόν λέει ρητά ότι στα πλαίσια της καλής πίστης και εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων έβαλε την υπογραφή του, αποδέχεται την γνησιότητα, αλλά λέει ρητά ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει την υπογραφή του άλλου διευθυντικού στελέχους που υπογράφει ως τεχνικός τη
την κάτωψη, υπάρχει τεκτονικό σχέδιο, για τον απλούστατο λόγο ότι εκείνο το στέλεχος έχει συνταξιοδοτηθεί. Ο χρόνος που έβαλε αυτό στην υπογραφή του είναι ο αργότερος στις 20 Μαρτίου του 2012. Το προηγούμενο στέλεχος έχει συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του 9, αν θυμάμαι καλά, και επομένως εδώ δεν έχει άλλη επιλογή. Το αποκαλυπτικό λοιπόν είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν πουλάνε προστασία και ούτε ασκούν συνδίκηση. Εγώ δεν λέω ότι προσπαθούν να ασκούν συνδίκηση. Είναι σκιώδης διοίκηση, χρόνια. Μπορούν και παράγουν διοικητικά τετελεσμένα και γεγονότα. Επομένως, έχουμε μία ισχύ πραγματική, δεν είναι φανταστική, αποδεικνύεται από το έγγραφο. Βεβαίως, έχω επαφή με το παλιό διευθυντικό στέλεχος, το οποίο θα το ρωτήσω απλά, εάν αυτή η υπογραφή είναι γνήσια. Βεβαίως, την περασμένη φορά σας έδειξα διαφορετικά έγγραφα του ίδιου στελέχους, όπου η υπογραφή είναι κραυγαλαία διαφορετική. Άρα, ας μας το πει ο ίδιος. Στην καλύτερη περίπτωση που αποδεχτεί την γνησιότητα της υπογραφής του, για να σας προλαμβάνω, γιατί τώρα έχω εκπαιδευτεί πια, μέσα τα άματα όλα, είμαι έτοιμος για τις κόντρες διάκτυξης, πανέτοιμος, είναι ότι ακόμα και αν αποδεχτεί την γνησιότητα της υπογραφής του, το έγγραφο είναι πλαστό, διότι η υπογραφή του έχει τεθεί σε παρελθόντα χρόνο και κλήθηκε άλλος στέλεχος να δηλώσει την γνησιότητα πράγματος που δεν ήλθε σε μέλλοντα χρόνο. Αφού υπογράφτηκαν έγγραφα όμως από εδώ μέσα και χρησιμοποιήθηκαν σε άλλο φορέα, του λέω ώστε να ζητήσουμε στα αρχεία, να δούμε τις πρωτότυπες υπογραφές. Ζήτησα λοιπόν από την προϊσταμένη γραμματείας να μεταβεί στα αρχεία του νοσοκομείου, τα οποία βρίσκονται αλλού, στο κέντρο ψυχικής υγείας. Και μου κατέθεσε το τελευταίο έγγραφο που έχετε στη λίστα, όπου εκεί, έχει αξία να το πω, στην είσοδο του υπογείου υπήρχε ένα τεράστιο δωμάτιο χωρίς πόρτα με παλαιά γραφεία που πάνω τους υπήρχαν διάσπαρτα κλασέρ με διάφορα έγγραφα του νοσοκομείου καθώς και σκορπισμένα έγγραφα εκτός κλασέρ. Επίσης διάσπαρτα κλασέρ υπήρχαν στο πάτωμα του υπόγειου αρχείου γεμάτα σκόνη και μυρουδιά μούκλας. Η πρόσβαση σε έγγραφα του νοσοκομείου ήταν δυνατή σε ιονδήποτε ο οποίος θα εισέρχονταν στο χώρο του υπογείου. Κάνω μια πάση, όταν ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στα αρχεία του νοσοκομείου, τα παραποιεί, τα εξαφανίζει, τα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το αχυλοπούλιο. Με αυτούς με τις φανφάρες για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Γεμίσαμε υπερανθρώπους στο αχυλοπούλιο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αυτοί είναι σεμνοί και δεν υπερηφέρονται στα κανάλια.